την υγεία της ψυχής και του σώματος. Ήρθαμε για να του πούμε ότι σύμφωνα με του Παύλου τη φωνή θα γίνουμε δικοί σου μιμητές, γιατί εορτή Αγίου ίσον μίμηση της εορτής του Αγίου. Ο Άγιος Ιαματικός Παντελεήμων είναι Άγιος που από την παιδική του ηλικία ακολούθησε τη ζωή του Ιησού Χριστού, την εσταυρωμένη ζωή. Γι' αυτό και εμείς που μιλάμε, ή εγώ που μιλάω τώρα για τη ζωή του Αγίου, που ζω μέσα στην άνεση, δυστυχώς δεν έχω τη δύναμη να μιλήσω για έναν Άγιο που από τη μικρή του ηλικία σταυρώθηκε. Είναι όντως εσταυρωμένος Άγιος, γιατί πέρασε πολυόδυνα βάσανα. Βάσανα πολυόδυνα, γεμάτο πόνο, φρικτά και πολλά. Ένα παλικάρι σε νεαρά ηλικία. Βεβαίως ο Χριστός σε νεαρά ηλικία σταυρώθηκε, για να δείξει ότι νέου ζητάει, χωρίς να απορρίπτει και το γύρας, αλλά κυρίως τους νέους που τους κυνηγάει κυριολεκτικά ο πειρασμός. Ο Άγιος λοιπόν αυτός είχε Αγία Μητέρα. Εκ του καρπού το δέντρο γινώσκεται. Καρπός καλός, δέντρο καλό, καλός καρπός. Η Παναγία που είναι ο ωραιότερος ή μάλλον ο πλέον ωραίος καρπός που παρουσίασε δέντρο επίγειο, είχε γονείς εκλεκτούς. Ιωακήμ και Άννα ο γυρισμό ατεμνίας. Είχε λοιπόν Αγίους, μάλλον Αγία Μητέρα και κατόπιν Άγιο Πατέρα, γιατί ο Πατέρας κατόπιν ακολούθησε το Χριστό, αφού είδε τον Υιόν του να θαυματουργεί. Τον κάλεσε, θα πω με λίγα λόγια, ο Μαξιμιανός στον Άκταρα για να τον τιμήσει με τιμές και δόξες. Και αυτός εγκατέλειψε τις τιμές και ακολούθησε την αγάπη του Ιησού Χριστού. Θέλω να σταθώ στο σημείο αυτό, γιατί αυτό το δρόμο της τιμής και της δόξας και των απολαύσεων εύκολα ξεκινήσαμε και τον ακολουθούμε. Έχουμε καταλάβει ότι στα κατάντια που βρίσκεται η Ελλάδα και το πλήρωμά της, η Ελλάδα και το πλήρωμά της, δηλαδή εμείς οι άνθρωποι, οι Έλληνες και οι Χριστιανοί, ότι οφείλεται και στη δική μας αδιαφορία γύρω από τα Θεία. Υπήρχε εποχή που δεν ήσαν τόσοι οι Χριστιανοί, αλλά ήσαν πάρα πολύ λίγοι και συνέβη να αλλάξουν και να γίνουν ιδωλάτες Χριστιανοί. Και τώρα οι βαπτισμένοι είναι αδιάφοροι, κοιμώνται, είναι νεκροί οι περισσότεροι. Είναι νεκροί οι περισσότεροι. Τους ενέκρωσε ο πειρασμός. Αυτός που, όπως λένε οι Άγιοι, προέρχεται και προσφέρει τα υλικά αγαθά, καλύπτει τη συνείδηση από πάνω, τη σκεπάζει καλά καλά,
με τα χρήματα, με τα υλικά αγαθά και μετά έρχεται και αφαιρεί τα υλικά αγαθά και δεν υπάρχει ούτε συνείδηση. Με τέτοιους χριστιανούς, τέτοιους άρχοντες έχει Ελλάδα. Δεν περιμένουμε και κάτι καλύτερο, γιατί θα έπρεπε, αν σύμφωνα με παραδείγματα παλαιών εποχών, ζούσαμε, θα βλέπαμε ότι υπήρχαν λίγοι προσευχόμενοι και κρατούσαν το κακό μακριά. Τώρα και η προσευχή των ολίγων είναι ασθενέστατη. Ο Άγιος Παντελεήμων που κλήθηκε και πρόσφερε τη ζωή του, που του άνοιξαν το σώμα από τα βάσανα για να του βγάλουν από μέσα το θησαυρό, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν κατόρθωσαν να του πάρουν το θησαυρό που λέγεται Ιησούς Χριστός, αλλά μέχρι τελευταία στιγμή έλεγε Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρημένο, αυτόν πιστεύω, σαν τον Απόστολο Παύλο. Εμείς σήμερα καλούμεθα όχι για να σταυρωθούμε, δεν ξέρουμε άλλο Κύριος τέτοιες μέρες και για μας ετοιμάζει, δεν το ξέρουμε για το πράγμα. Οι ημέρες θα δείξουν τα αναστήματα, την πρόθεση και την επιθυμία του χριστιανού ή των χριστιανών. Γιατί κανείς δεν μπορεί να πει ότι έρχονται ημέρες πονηρές, ημέρες δύσκολες, ημέρες που μας περιμένουν κάποια βασανιστήρια και θα τα αντέξουμε. Όχι, χωρίς του Κυρίου τη δύναμη είναι αδύνατο. Και στον Άγιο Παντελεήμονα παρουσιάστηκε και του είπε «Άκουσε, συνέχισε, μην πτωηθείς, εγώ θα είμαι μαζί σου, εγώ θα σε ενισχύω». Αλλά είχε το πρόσωπό του πάντα εστραμμένο στον ουρανό. Πάντα εστραμμένο στον ουρανό. Περπατούσε στη γη, αλλά ήτανε πτηνό ουράνιο. Η ψυχή του δηλαδή ήταν ανεβασμένη. Μιλούσε διαρκώς με τον Κύριο, τον αγαπούσε. Γι' αυτό και ο Κύριος τον στεφάνωσε με το στεφάνι της Άγιας Δόξας. Αδελφοί μου, μας τους προβάλλει η Εκκλησία τους Αγίους. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, βλέπεις τον προφήτη Ηλία, Άγιος και σένα ήταν. Λες να τον φτάσεις, να φτάσεις σε αυτό το ανάστημα το μεγάλο. Μην κάνεις τέτοια σκέψη, αλλά κάνεις άλλη σκέψη. Όταν έρχεται ο αδελφός σου και σε ενοχλεί, πες του ευχαριστώ πολύ, τότε σε μάρτυρας. Πρόσεξε, μην χάσεις το στεφάνι. Γιατί αλλιώς αυτό το μαρτύριό σου. Ο πειρασμός που σου έρχεται, να πεις Κύριε μου βοήθησέ με να το περάσω. Και να σπίσεις και βάζεις κάτω και να πεις «Σε ευχαριστώ που ήρθες και με ενόχλησες». Αυτά είναι τα μαρτύρια. Αν αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε, μην μιλάμε για μίμηση Αγίου. Δεν υπάρχει μίμηση Αγίου παρά μόνο έτσι. «Μιμητέ μου γίνεστε», λέει ο Παύλος, «Μιμητέ μου», λέει ο Άγιος, «Μιμητέ μου φωνάζουν όλοι οι Άγιοι όσοι πέρασαν από τη γη». Και ο ιερέας φωνάζει «Μιμητέ των Αγίων». Αυτό δεν γίνεται αλλιώς. Αν όλα τα υπάρχοντά μου τα δώσω, αν καεί το σώμα μου, το φαντάζεσαι αυτό το πράγμα, είναι υπερβολή. Αλλά λέει και κάτι άλλο, Απόστολος Παύλος. Κι αν υπάρχει άλλη κτήση πιο ψηλά από τον Παράδεισο, άλλη κτήση πιο όμορφη, που δεν υπάρχει βέβαια, εάν εγώ δεν έχω τον αδελφό μου μέσα μου, τίποτα δεν κάνω. Οι Άγιοι λοιπόν είχαν μέσα το Α και το Ω, το αγαπώ, αμήν.